Εμείς θα πάμε να μιλήσουμε για γυναικείο βόλεϊ τώρα και θα δώσουμε την καλημέρα μας εδώ στον Λίμπερο, στον κύριο Γιάννη Γιαννάκη που είναι ο team manager της γυναικείας ομάδας. Τι κάνετε κύριε Γιαννάκη, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι. Είναι τελευταία αγωνιστική, φτάσαμε τώρα με τον Νέαντα Ευόσμου. Κυριακή 7 η ώρα, ένα παιχνίδι που είναι μια κατηγορία. Όπως την άλλη φορά που μιλήσαμε, ναι, παίζαμε την ελπίδα. Τώρα φτάσαμε να είμαστε ακριβώς στην ίδια θέση, ένα βαθμό πάνω από τον Νέα. Και θέλουμε τη νίκη, στη χειρότερη να χάσουμε 3-2, ώστε να μπορέσει η ομάδα να επιστρέψει εκεί που ανοίξει, στην Άλφα Γυναικών. Εντάξει, ο Άρης παίζει εντός έδρας φυσικά. Ναι. Άρα έχει το πλεονέκτημα, έχει το προβάδισμα και νομίζω ότι και στο μάτς του πρώτου γύρου είχατε κερδίσει. Είχαμε κερδίσει 3-1, είχαμε παίξει πάρα πολύ καλά σε εκείνο το παιχνίδι, είχαμε κερδίσει. Θα έχουμε και τη στήριξη του κόσμου που τον περιμένουμε. Γι' αυτό το λόγο να πούμε πως για το συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα υπάρχουν μόνο προσκλήσεις. Ναι. Όπου διατίθενται από το κηλικείο του γηπέδου αλλά και από το γήπεδο που έχουμε εμείς προπόνηση, όπου θα μπορούν όσοι έχουν ένα διαρκείας από οποιοδήποτε τμήμα αθλητικό του Άρη να μπορούν να την πάρουν δωρεάν. Για να μπορέσουμε να μην, γιατί το γήπεδο μας δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, να μπορέσουμε να είμαστε σωστά. Α, μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό μας λέτε και μας το διευκρινίζετε, ότι θα διατεθούν μόνο προσκλήσεις. Άρα να ξέρει ο κόσμος που θέλει να πάει στο μόνο προσκλήσεις, ναι, γιατί για να μην γίνει το γήπεδο χωρά 250 άτομα. Δηλαδή το ενδιαφέρον είναι πολλαπλάσιο ήδη από το κοινό, και αυτό το λόγο βγάλαμε προσκλήσεις, ώστε και όσοι έχουν ένα διαρκείας από οποιοδήποτε τμήμα να το ξεκαθαρίσουμε μπορούν να πάρουν την πρόσκλησή τους από το κηλικείο ή από το γήπεδο όλη τη μέρα, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι που πραγματικά χρειαζόμαστε στον κόσμο, χρειαζόμαστε την υποστήριξή του για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και να επιστρέψουμε στην Α1. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, κύριε Γιαννάκη. Υπάρχει μια πληροφορία, δεν ξέρω, φαντάζομαι την ξέρετε κι εσείς, ναι, για να έχει φτάσει και σε εμάς, ότι η αστυνομία εγείρει θέμα αλλαγής ενδεχομένως ώρας, γιατί υπάρχει και το τελικός του χάντμπολ ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Είναι ένα σύριαλ αυτό εδώ πέρα που λέτε, είναι τις τελευταίες μέρες. Γιατί υπάρχει τώρα ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο χάντμπολ, ο τελικός, όπου η αστυνομία αρχικά δεν ήθελε, μετά μας έστειλε, τώρα μας λέει ότι θα γίνει 7 η ώρα την Κυριακή, τώρα μας είπε ότι θα γίνει. Αυτό είναι το τελευταίο που ξέρουμε. Τελευταίο είναι αυτό, ναι. Και πιστεύω ότι θα ισχύει, γιατί δεν γίνεται να αλλάξει, γιατί ο ΠΕ έχει ορίσει το παιχνίδι, η αστυνομία δεν είχε στείλει έγγραφο για αναβολή και πιστεύουμε ότι τελικά το μάτι θα γίνει κανονικά. Δηλαδή δύσκολο να αλλάξει αυτή τη στιγμή, γιατί μιλήσαμε και πριν λίγο με την αστυνομική διεύθυνση, όπου μας είπαν ότι το παιχνίδι θα γίνει κανονικά Κυριακή 7. Τώρα αν αλλάξει κάτι στην Ελλάδα ζούμε. Η ομάδα πώς είναι σε καλή κατάσταση, τα κορίτσια? Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, το θέλει πολύ το παιχνίδι. Τα κορίτσια είναι εδώ και 2 εβδομάδες, προετοιμάζονται για το συγκεκριμένο αγώνα. Και η ψυχολογία είναι ανεβασμένη. Έχουμε τα προβλήματά μας όπως έχουν όλες οι ομάδες τα προβλήματα, και κυρίως όταν το τέλος της χρονιάς, κυρίως είναι θέματα μικροτραυματισμών. Ναι. Αλλά μπορούμε και είμαστε καλά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν νομίζω να έχουμε κάποιο πρόβλημα σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, κύριε Γιαννάκη, ένα τμήμα του Άρη, γιατί μιλάμε για έναν τερασιτέχνη σε πολύ δύσκολη κατάσταση φέτος. Κακό χάλι, για να το περιγράψουμε έτσι σωστά. Και λίγα λεπτά, δεν είναι γενικά. Ναι. Ένα τμήμα να είναι κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, αυτονομημένο και να διεκδικεί άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Δεν είναι και μικρό πράγμα, και νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό φυσικά αυτό οφείλεται στην προσφορά του κυρίου Ρετζεπέρη, ο οποίος είναι αυτός που στηρίζει το τμήμα. Όχι, νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο μέγιστο βαθμό. Δηλαδή, άμα δεν ήταν ο Ρετζεπέρη, δεν θα υπήρχε όλο αυτό εδώ πέρα. Ναι. Όλο είναι αυτό το δημιούργημα της θέλησης και της διάθεσης του κυρίου Ρετζεπέρη για προσφορά απέναντι στο σύλλογο που αγαπάει από μικρός. Γιατί ήταν επί αρκετά χρόνια πρόεδρος στο σύλλογο αποφύτων του Ανατόλια και είχε ανεβάσει και την ομάδα του Ανατόλια στο βόλιο του γυναικών Α1, που ήταν για 6 χρόνια και είναι ακόμα στον Α1 γυναικών του Ανατόλια. Και όταν έφυγε από εκεί πέρα ήθελε να πάει στην ομάδα που αγαπάει από μικρός, και αυτός εδώ πέρα ήταν ο σύλλογος είναι ο Άρης. Και γι' αυτό το λόγο πέρσι αποτυχήσαμε, φέτος είμαστε πιο κοντά, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Γιατί είναι μια... Ναι. Είναι μια πολύ ειλικρινής προσπάθεια, μια τίμια προσπάθεια, μια προσπάθεια που έχει γνώμονα να μπορέσουμε το σύλλογο που αγαπάμε να τον επιστρέψουμε εκεί που ανήκει, στην Α1 γυναικών. Και μακάρι να επιστρέψουμε όλα τα τμήματά μας σύντομα στην κορυφή, γιατί είναι κρίμα να είμαστε παντού στην κορυφή. Ναι. Πείτε μας κάτι, σε περίπτωση που πάνε όλα καλά, το ελπίζουμε, και κερδίσει ο Άρης, επικρατήσει του 30 και ανέβει στην κατηγορία, στην Α1. Ο κ. Ρετζεπέρης δεν νομίζω να έχει κάποιο λόγο να αποχωρήσει. Θα στηρίξει προφανώς το τμήμα και στην μεγαλύτερη κατηγορία. Νομίζω είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε μετά το μάτσο αυτή εδώ πέρα. Ναι. Όποτε θέλετε, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα, ναι, όπου από εξωγενείς παράγοντες, όπου δεν είναι της παρούσης αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, ναι, έχετε δίκιο. Γιατί Άρης είσαι, ξέρετε, που παντού κάπου παίρνουν κάποιοι για να δημιουργούν θέματα.
Αυτό είναι πολύ άσχημο και μόνο που τα ακούμε. Το αφήνουμε όμως τώρα, το κρατάμε στην άκρη. Το αφήνουμε, βάζουμε μια άλλη. Προσπαθούμε να τα πούμε κάποια στιγμή. Ναι. Αφού πανηγυρίσουμε πρώτα την άνοδο. Ναι. Σας περιμένουμε και εσάς και τον κόσμο. Και είπαμε όσοι θέλουν να πάρουν κάποια πρόσκληση, να πάνε με ένα διαρκές από οποιοδήποτε τμήμα του συλλόγου μας. Mm. Να πάνε από τα γραφεία, από το κηλικείο και να μπορέσουν να προμηθευτούν την πρόσκληση. Ωραία. Όπου είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν η πρόσκληση. Από το κηλικείο μπορούν να πάνε λοιπόν 200, είμαστε, δεν είναι και πολλά, 250 άτομα χωράει ούτως ή άλλως, όπως μας είπατε, το γήπεδο, για να ενισχύσουν τη γυναική ομάδα. 7 η ώρα την Κυριακή. Ακριβώς. Το παιχνίδι με τον Έλληνα. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Εγώ να πάνε όλα καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Γεια σας.